Βρε καλώστα τα παιδιά τα δικά μας. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Εγώ είμαι καλά, πλησιάζουν οι γιορτές. Καλό μήνα δεν είπα ποτέ εντωμεταξύ αρχές Δεκεμβρίου που ανέβασα και βίντεο. Οπότε καλό μήνα, δύο εβδομάδες μετά το θυμήθηκα, μπράβο μου. Στο σημερινό βίντεο, όπως θα είδατε πολύ καλά, έχω πιάσει το κεφάλαιο γράμμα στον Άι Βασίλη. Δεν θα χαλάσω κανένας το όνειρο, θα είμαι πολύ προσεκτικός και ελπίζω κι εσείς κάτω στα σχόλια, έτσι. Πρωτού ξεκινήσω όμως το βίντεο, θέλω από κάτω στα σχόλια να μου γράψετε τι δώρα ζητάγατε εσείς στον Άι Βασίλη. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν τόσο ζαβό που συνήθως ζήταγα κινητό. Μπορεί να είχα ζητήσει και κανένα αυτοκίνητο, δεν είμαι σίγουρος. Θα ρωτήσω τη μαμά μου. Πάμε στο βίντεο να σου υπενθυμίσω ότι σε αυτό το κανάλι ανεβαίνει βίντεο κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Τώρα το Δεκέμβρη, την περίοδο των εορτών, θα ανεβαίνει βίντεο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, 2 η ώρα το μεσημέρι. Καλά, άκουσες, 3 φορές την εβδομάδα. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι για περισσότερα και καινούργια βίντεο τις ημέρες που είπα. Πάτε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Αν θέλεις κι εσύ να μου πεις την ιδέα σου και να συμμετέχεις με αυτόν τον τρόπο στα βίντεο μου, δεν έχεις παρά να με ακολουθήσεις και να μου τη στείλεις στο Instagram. Εδώ είναι το Instagram και σε περιμένω. Νομίζω πάρα πολλά είπα, πάμε στο βίντεο. Νομίζω πως είναι τέλεια στιγμή να γράψω το γράμμα στον Άι Βασίλη. Αχ, τι να ζητήσω, δεν ξέρω τι να πρώτο διαλέξω. Μαμά, μπορώ να ζητήσω και δύο δώρα? Αχ, Παναγία μου, τι περνάει γυναίκα. Άκουσε με ιδιαίτερος προσεκτικά. Παιδάκι μου, καλό. Δεν είναι η ώρα ακόμα για το γράμμα στον Άι Βασίλη. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Τώρα μόλις μπήκε ο Δεκέμβρης. Τι λες, ρε μαμά, ότι είναι πολύ νωρίς? Είσαι με τα καλά σου. Άμα με δει ότι το έχω γράψει νωρίς και από τώρα, μπορεί να μου φέρει και τα δύο δώρα που θέλω. Τι λες, παιδάκι μου, τι λες? Ένα δώρο ζητάνε τα παιδιά στον Άι Βασίλη. Είναι δυνατόν? Καλά, εγώ θα γράψω δύο και άμα θέλει ας μου φέρει μόνο το ένα, δεν με νοιάζει. Ποιο είσαι εσύ, παιδάκι μου, να σου φέρει δύο? Ένα δώρο πάει στο κάθε παιδί για να φτάσει να πάει σε όλα. Ακούκι. Καταρχάς, ξεκινάμε από τα βασικά. Θεωρείς ότι σου είναι καλό παιδί εσύ φέτος? Σου είναι καλό παιδί εσύ? Λοιπόν, αρχίζουμε, αγαπητέ Άγια. Καλά, δεν πας καλά, μου φαίνεται. Γιατί τι έκανα? Τι λες, μαμά? Αυτό αποκλείεται. Σε όλα τα παιδιά φέρνει δώρο. Εγώ ήμουν πολύ καλό παιδί, μόνο εσύ με λες γαϊδούρι. Μου βγάλες το λάδι. Τέτοιο γαϊδούρι δεν έχω ματαδεί στη ζωή μου. Άλλο παιδί δεν κάνει κανένα έτσι. Κοίταξε, από αυτή τη συμπεριφορά που έχεις, να μην σου φέρει τίποτα. Περίμενε να γράψω το γράμμα και θα στο στραπατσάρω στα μούτρα. Και θα σου πω εγώ μετά. Μαζί με το τετράδιο θα πήγε σαν ξεμουτσουνιά στα μούτρα σου. Εμένα με μιλήσει. Εμένα τολμά και απειλήσει. Τώρα κάτσε να. Θα ενημέρωσω εγώ τον Άι Βασίλη προσωπικά και θα σου πω εγώ μετά αν θα πάρει δώρο. Δεν τα ακούει τώρα γιατί γράφω το γράμμα. Φέρ' το γύρω-γύρω. Θα θέλεις μου φαίνεται να βγάλω καμιά παντόφλα τώρα εδώ πέρα? Όχι, θα το γράψω για να μπορώ μετά να κάνω ό,τι θέλω. Θα σου πω εγώ. Ναι, μα πια όλο απειλές και στον Άι Βασίλη απειλές. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Μαλακισμένη! Όχι, δύο αλλά τρία δώρα θα πάρω. Τι έκανε, λέει? Δεν έχει δώρο φέτος ο Άι Βασίλη. Τρία θα ζητήσεις. Μηδέν! Δεν θα πάρεις τίποτα. Απ' τα τρία το μακρύτερο. Κάτσε και θα σου πω εγώ τώρα, θα σε τακτοποιήσω εγώ καταλήλως. Μα πια. Ο Άι Βασίλης βλέπει. Συνέχισε και θα εξαρτηθεί από τη διαγωγή σου μέχρι τέλος του χρόνου αν θα φέρει δώρο ο Άι Βασίλης. Αγαπητέ Άγιε μου, μπιλάρα! Το δώρο που θέλω για φέτος είναι, πέρα από τον κεραυνό McQueen, την τέλεια παιχνιδάρα, είναι η μάνα μου να μην είναι τόσο στρίγκλα, μη μ' ακούσει, μαλακισμένη και γαϊδούρα. Τι είναι αυτό που λες, παιδάκι μου, για τη μάνα σου? Τέλεια, για ποια νομίζω ότι μιλάς? Είμαι εγώ στρίγκλα? Δεν είμαι εγώ καλή μάνα, φωνάζω πολύ την ώρα. Μαμά, αυτά για αστείο τα έγραψα. Ναι, ρε μαμά, τι να πω στον Άι Βασίλη, αυτό ήθελα να ζητήσω από όλη την ώρα με μαλώνεις. Μα κοίτα και τώρα πώς κάνεις, λες και είπα κάτι κακό. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Κοίτα που έχει βγάλει μια γλώσσα μεγαλύτερη από τον Μπόι του. Αρθώ και κάθε στην κοντή εγώ τη γλώσσα σου. Συνέχισε έτσι και θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά ο Άι Βασίλης με αυτά που λες για τη μάνα σου, αν θα σου φέρει τώρα φέτος γαϊδούρι. Όχι, μαμά, το σβήνω, να, το σβήνω, το σβήσα. Όχι, δεν τα λέω, θέλω, τα λέω. Δεν μου λες, παιδάκι μου, αυτές τις ανοησίες τις ακούνε κι άλλοι. Πας και τις λες κι αλλού, τις λες και στην δασκάλα στο σχολείο. Το καλό που σου θέλω. Καλό που σου θέλω, μου φωνάξω καμιά πρόνοια με το ηλίθιο, λες και λες. Ναι, μην τάσκε καθόλου. Άμα δεν ήθελες να τα λέω, να μην τα έκανες. Άσυχτη πια κι εσύ. Αυτό είναι το ευχαριστώ σου που σου κάνω όλα τα χατήρια. Θα σε ξεμουτσουνιάσω. Αγαπητέ, όχι. Σκέτο Άι Βασίλη, Άι Βασίλη. Είμαι απογοητευμένος με σένα γιατί πέρσι ζήτησα να μου φέρεις ελεύθερο ό,τι θέλεις και μου φέρες μια μαλακία ένα βιβλίο. Αλλά εκτός από αυτό, φέτος ήμουν πάρα πολύ καλό παιδί και θέλω να μου φέρεις. Κοίτα εκεί πέρα ένα βλήμα. Ναι, μα να σου κάνω μια ερώτηση τώρα που γράφω το γράμμα. Εγώ σκέφτηκα φέτος ένα πατίνι. Πώς θα μου το φέρει, πώς θα το κουβαλήσει καταρχάς? Πρώτον αυτό. Ωλα, ναι, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Σου γεννήσουμε σε ένα πατίνι. Να μην αφήνεις το ελεύθερο στον Άι Βασίλη. Δεν σου φταίει κανένας. Το έφαγε στο κεφάλι σου για τη ζαζαβάδι. Α, σε είχα προειδοποιήσει και για πέρσι και για φέτος. Παντίνι δεν νομίζω να φέρει. Διάλεξε κάτι άλλο. Και δεύτερον,
Από πού θα μπει αφού εμείς δεν έχουμε τζάκι? Και τα απορίες που έχει. Ναι, δεν έχουν όλα τα σπίτια τζάκι. Αυτά που δεν έχουν τζάκι, ο Άι Βασίλης έρχεται από το παράθυρο. Πώς αλλιώς θα μπει μέσα να αφήσει τα δώρα? Αχ, θα με ζουρλάνει τελείως. Από το παράθυρο? Γιατί τι είναι, κανένας κλέφτης? Δεν μπορεί να κόλλω μαλακίες από το στόμα σου. Καλά, κι άμα εγώ κάτσω και τον παρακολουθήσω εκείνο το βράδυ, αυτό θα μπει από το παράθυρο? Μεγάλωσε πια, γίνε άνθρωπος. Βάλε μυαλό. Δεν μπορώ, Παναγία μου, δεν θα μεγαλώσει λίγο ακόμα να συνεννοούμε? Αχ, μεγαλώνουν τα παιδάκια, μεγαλώνουν τα φαρμάκια μου. Καλά, τι με νοιάζει εμένα το δώρο μου να μου φέρει και ας μπει και από το ταβάνι? Τι με νοιάζει εμένα? Πες μου, δεν θα ασχοληθώ άλλο με σένα. Κάτσε και κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Αυτό το παιδί είναι τελείως ηλίθιο. Δεν μπορώ, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά η γυναίκα. Θα πω, κύριε Μπιν Λάντεν. Πολύ μόρτης. Εγώ φέτος ήμουνα πάρα πολύ καλό παιδί. Το καλύτερο που υπήρχε. Πιο καλό και από τα αδέρφια μου. Μαμά, δεν μιλάω σε σένα. Σκέφτομαι ότι θα αποδώσω τον Άι Βασίλη. Θέλω να μου φέρεις ένα PlayStation 5 και ένα iPhone 13 Pro. Είμαι και ο πρώτος, μιλάμε, μέσα στην τεχνολογία, ο μόνος που θα τα έχω από την τάξη, ε! Για, ξαναπες αυτό πως το πες! Αχ, θα μου πέσει καούκα! Αχ, θα πάθω καρδιακή γυναίκα! Τι λες, παιδάκι μου! Τι εξωφρενικά δωρεάν είναι αυτά που ζητάς από τον Άι Βασίλη! Ποιος νομίζει ότι είσαι καταρχάς κανένας προγόντας! Ο Άι Βασίλης φέρνει ό,τι του ζητήσεις. Όποτε και εγώ ό,τι θέλω ζητάω, θα μου τα φέρει. Θέλει, δεν θέλει, θα μου τα φέρει. Ζήτα κάτι πιο απλό. Ζήτα κάτι πιο φθηνό. Είναι τόσα παιδιά στον κόσμο. Θα τα βρει τα λεφτά ο Άι Βασίλης. Αχ, θα του μετρήσω τα παιδιά ένα-ένα. Παιδάκι μου, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα δώρα να στα φέρει ο Άι Βασίλης. Συγγνώμη, αλλά ο Άι Βασίλης δεν τα αγοράζει. Πάει και τα παίρνει. Δεν χρειάζεται να έχει λεφτά. Και εν πάση περιπτώσει έχει λεφτά. Πώς φέρνει δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου? Δεν υπάρχει που το ξέρω, το ξέρω. Είναι τόσα παιδιά που φέρνουν δώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ζήτα κάτι άλλο. Πάνε ηρεμήσω να πιω ένα τσάι γιατί μου είχε ανεβιπίσει στο Θεό. Εγώ αυτά θα ζητήσω. Και ας τολμήσει να μην μου τα φέρει. Θα του πω εγώ μετά. Όταν γυρίσω, σε παρακαλώ να το έχεις ξανασκεφτεί. Διαφορετικά δεν θα φέρει τίποτα. Δεν ξέρω τι να μου φέρει φέτος, μαμά, τι να μου φέρει. Αχ, τι παλεύεις και με πονοκεφαλιάζεις τώρα, παιδάκι μου. Αυτοχά μου, δεν πειράζει, τίποτα να με σου φέρει, δεν χρειάζεται. Έχεις χιλιαδύο πράγματα, δεν χρειάζεσαι άλλα. Τι τίποτα, μωρέ, μου καλά. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Ό,τι ήθελα το έχω πάρει, δεν ξέρω. Δεν χρειάζεσαι άλλα, παιδάκι μου, παιχνίδια. Έχεις χιλιαδύο, είπαμε. Άγιε μου, Βασίλη, φέτος να μου φέρεις εσύ ό,τι θέλεις. Αλλά όχι εκείνες τις μαλακίες κασετίνες και τετράδια που μου έφερες πρόπερση που πάλι δεν ήξερα τι να πάρω. Όταν λες να σου φέρει ό,τι θέλει, είναι ό,τι θέλει, δεν βάζεις ώρες από κάτω. Θέλεις να δεν χρειάζεται τώρα. Έλα, πες του και να σου φέρει ό,τι θέλει και βλέπουμε. Να μαμά να μην μου φέρει καμιά μαλακία όμως, γιατί θα τη δώσω σε σένα μες στα μούτρα σου. Ορίστε, εγώ δεν παίρνω καμία ευθύνη. Ό,τι θέλει ο Βασίλης φέρνει, από εκεί και πέρα να βαράς τον κόλο σου κάτω. Δεν με πονοκεφαλιάζεις εσύ εμένα, άμα πια. Εσύ θα φταίς που μου είπες να πάρω ό,τι θέλω. Κανόνισε. Κανόνισε γιατί του χρόνου θα ζητήσω άλλη μάνα. Τι πες? Κάτσε να φέρω την κοσκοντόσα και θα σου πω εγώ που θέλεις άλλη μάνα. Άντε μπράβο, τίποτα δεν εκτιμάς. Παλιό γαϊδούρι, που να μου χαθείς το Μάρι. Αυτό ήταν ρε παιδιά. Πήγα να πέσω. Αυτό ήταν ρε παιδιά το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι από όλα αυτά έχετε ζήσει. Αν έχεις φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, άφησε μου από κάτω emoji τον Άι Βασίλη ή και κανένα γράμμα, κανένα σημειωματάριο τέτοια. Να σου πω για άλλη μια φορά ότι για αυτό το μήνα θα ανεβαίνει βίντεο στο κανάλι κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή 2 η ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό κάνε την εγγραφή σου. Πάτα και το καμπανάκι σου για να είσαι πάντα alert όταν ανεβαίνει βίντεο. Και αν θέλεις και εσύ να συμμετέχεις στα επόμενα βίντεο που θα ανεβάσω σε αυτό εδώ το κανάλι, δεν έχεις παρά να με ακολουθήσεις και να μου στείλεις την ιδέα σου στο Instagram. Αυτά τα λέμε με ένα ολοκένουργιο βίντεο το Σάββατο που μας έρχεται. Γεια σας!